Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε καλά. Εχθές δεν ανέβασα, θα έρθω στο τετράκι μου. Εχθές δεν ανέβασα γιατί δεν ήμουν πάρα πολύ καλά. Σήμερα είναι Σάββατο. Το απόγευμα έχει 6 παρά 20 αφιέρωμα στην Κεφαλονιά. Θα έχει δύο επεισόδια, δηλαδή δύο Σάββατα και το άλλο Σάββατο, στο Happy Travelers με την Ηλέκτρα και τον Ευτύχη. Και περιμένω πώς και πώς να το δω, γιατί μιλάω με την Ηλέκτρα για αυτό το πράγμα από το καλοκαίρι, από τότε που πήγανε στην Κεφαλονιά, γιατί μου το είχε πει και της είπα και κάποια μέρη και θέλω να δω τι και πώς και πώς θα είναι, γιατί μου έχει λείψει πάρα πολύ το μέρος μου, ο τόπος μου. Και τώρα έχω βάλει μακαρόνια με σάλτσα να φτιάξω. Ο Γιώργος έχει βγάλει τον Ερμή βόλτα. Έχει βράσει το νερό, πρέπει να ρίξω τα μακαρόνια μισό λεπτάκι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είδα ότι κάποιοι μου ζητήσατε να φτιάξω χριστουγεννιάτικα μπισκότα. Δεν θυμάμαι αν πέρυσι είχα δείξει... Έχω βάλει πενταντίν. Είχα δείξει τα μπισκότα που είχα φτιάξει, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Θέλετε να φτιάξω χριστουγεννιάτικα μπισκότα? Θέλετε να φτιάξω... Βέβαια, μην περιμένετε γαρνιτούρες και τέτοια. Δεν ξέρω καν τι έχω. Δοκιμάστε το Messengers για Windows. Τι λέει, μωρέ? Θέλετε να δοκιμάσω να φτιάξω λοιπόν μπισκότα χριστουγεννιάτικα? Θέλετε να φτιάξουμε cupcakes? Θέλετε, θα κάτσω έτσι, θέλετε να φτιάξουμε και τα δύο? Οπότε αν έχετε κάποια καλή συνταγή, πετυχεσιά και όλα τα σχετικά, στείλτε μου να τη δω ή αφήστε μου κάτω στα σχόλια. Και θέλω, επειδή δεν άνοιξα χθες το calendar, θέλω να τα ανοίξω τώρα. Έχω αφήσει τα μαλλιά μου και είναι όπως να είναι. Θα πέσει η κάμερα κάτω και θα γελάμε μέχρι το δακρύον. Κοίτα να δεις. Θέλω να φτιάξω και τα μαλλιά μου σήμερα. Το 9 το έχουμε ανοίξει. Δεν έχουμε ανοίξει το 10. Πού είναι, καλέ? Από πού ανοίγει, μάνα μου? Καλέ, από πού ανοίγει το 10? Ή δεν θέλει να ανοίξει? Θα το ανοίξω από εδώ. Έχει ένα ακόμα Born to Glow Liquid Illuminator σε άλλη απόχρωση. Γιατί έχουμε ακριβώς από πάνω και την προηγούμενη που σας είχα δείξει την άλλη φορά. Μ' αρέσουν πολύ αυτά τα highlighter, τα υγρά. Πάμε στο 11. Κάτι έχει κυλήσει εδώ, έχω την αίσθηση. Έχω την αίσθηση, την έκτη αίσθηση, πως κάθε βράδυ σε βλέπω στο όνειρό μου. Πω, πάει, το πετσόκοψα. Εδώ είναι το 11 και είναι Soft Matte Lip Cream. Είναι η αγαπημένη μου σειρά μαζί με τη Lingerie και είναι στην απόχρωση Rome. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο καφέ. Και πάμε να ανοίξουμε και το 12. Κάτι έχει γίνει στο 12. Θαρώ. Δεν έχει γίνει τίποτα στο 12. Αυτό τώρα δεν πρόκειται να βγει. Αυτό το ξανάχω. Γι' αυτό σας είχα πει ότι τα αγαπώ αυτά, γιατί για την τσάντα είναι μούρια. Λοιπόν, είναι ένα Lip Loving Balm από τη σειρά This Is Everything, από την αγαπημένη μου σειρά περιποίησης χιλιών της NYX. Είναι μέσα έτσι. Α, δεν ξέρω αν έχω αυτή την απόχρωση ή κάποια άλλη. Αυτή είναι η TF 01 12. Λοιπόν, αυτά από το NYX. Περιμένω πόσα δέματα, ειλικρινά δεν φαντάζεστε. Είχα κάνει μία παραγγελία από ένα ηλεκτρονικό φαρμακείο λίγο πριν αρχίσει η καραντίνα και ακόμα δεν μου έχει έρθει και μου ήρθε μήνυμα ότι θα παραλάβουμε σήμερα Σάββατο και η αλήθεια είναι ότι τα χρειάζομαι πάρα πολύ αυτά τα πράγματα που έχουμε πάρει. Περιμένω ένα PR πακέτο που είναι για ένα, πώς το λένε, που είναι για ένα masterclass που θα παρακολουθήσουμε. Θα σας πω πληροφορίες τις επόμενες μέρες. Περιμένω μια άλλη παραγγελία που έχω κάνει από το C-Style, που σας είχα πει ότι έχουμε και έναν κωδικό όλο το χρόνο. Από πέρυσι δηλαδή ισχύει αυτός ο κωδικός, φωτεινή 15,
Μπορείτε να μπείτε μέσα στο C-Style και με τον κωδικό φωτεινή 15 να έχετε 15% έκπτωση. Δεν είναι affiliate, δεν κερδίζω εγώ κάτι, εσείς κερδίζετε. Και αυτός ο κωδικός θα ισχύει μέχρι 31 Δεκάτου. Με το καινούριο χρόνο θα έχουμε άλλο κωδικό. Έτσι με ενημερώσανε τα κορίτσια, οπότε πήρα και κάποια πραγματάκια που ήθελα από εκεί και περιμένω να έρθουν και αυτά. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται ένας πανικός με τις εταιρείες courier, αλλά okay, λίγο το Black Friday, λίγο η καραντίνα, λίγο ότι είναι η εποχή τέτοια που ψωνίζουμε ένα δώρο, ένα κατής, γίνεται ένας πανζουλισμός. Σήμερα είναι το Αγίου Σπυριδόνος. Σπυριδόνος, νομίζω, Σπύρος και Σπυριδούλα γιορτάζουν, δεν ξέρω αν γιορτάζει κάποιος από εσάς, γράψτε μου κάτω. Και περιμένω πώς και πώς να αρχίσει πραγματικά το Happy Traveler, πάω να δω το φαγητό μου γιατί θα καεί και δεν θα έχουμε φάμε τίποτα. Έχω βάλει πενταντίν, δεν ξέρω, δηλαδή τις πλένω τόσο καλά τις μάσκες και δεν ξέρω γιατί τα βγάζω αυτά τα πράγματα, κοιτάξτε και εδώ, δηλαδή... Jesus Christ, δηλαδή που να βγαίνα και όλη μέρα έξω, ρε αδερφέ. Εγώ το είχα βάλει να φορτίσει αυτό και τώρα δείχνει ότι δεν έχει μπαταρία. Λοιπόν, Α, τώρα ξαφνικά η μπαταρία full. Τέλειο. Αποφάσισα να μην ανεβάσω το βίντεο σήμερα γιατί θέλω να κάτσω focused, να δω την εκπομπή. Σκεφτείτε ότι εγώ πάντα το μεσημέρι ξεραίνομαι. Αλλά σήμερα δεν κοιμήθηκα. Έβλεπα μια Σιντερέλα, μια ταινία είχε στο Sky τέλος πάντων. Τώρα έχει ειδήσεις και μετά θα αρχίσει το... και μετά θα αρχίσει το Happy Traveler και σκέφτηκα και πώς να φτιάξω και τι να κάνω και όλα αυτά. Άλλα ήθελα να κάνω τώρα, αλλά ας κάνουμε έτσι. Σκέφτηκα την μπισκότα να φτιάξω, οπότε θα σας τα φτιάξω αύριο. Τώρα θα φτιάξω καφέ. Θέλω να δείτε αυτό. Αυτό είναι για γαλλικό. Σας είχα δείξει, αν θυμάστε, στο... Δεν μπορώ να μιλήσω, μάλλον γιατί είναι κουτί καφέ. Σας είχα δείξει στο Supermarket Hall ότι πήραμε από το My Market γαλλικό καφέ με άρωμα βανίλια, αλλά δεν έχουμε καφετιέρα γαλλικού. Έχω αυτό εδώ, το έχω μάθει τα δύο φορές. Αν βγάλετε νόημα, θέλω πραγματικά να μου το πείτε. Έβγαλα νόημα. Και τώρα φτιάχνω καφέ για μένα και για τον Γιώργο, γιατί είναι ελληνικό. Και εγώ θα φτιάξω γαλλικό, οπότε θέλω να σας δείξω. Σε περίπτωση που δεν έχετε γαλλική καφετιέρα, καφετιέρα φίλη του, και έχετε αυτό εδώ, πώς μπορείτε να φτιάξετε καφέ. Έχω βάλει νερό στο βραστήρα και να σας πω ότι εδώ έχω φτιάξει το γαλλικό καφέ, οπότε βάζω μία γεμάτη κουταλιά της σούπας, καφέ, εδώ μέσα. Στη συνέχεια, αφού έχει βράσει το νερό, εσύ έχει ζεσταθεί, όσο το θέλουμε εμείς να είναι ζεστό, γεμίζουμε το μισό ποτήρι. Τη μισή συσκευή. Και το αφήνουμε έτσι 2 λεπτά. Θα πιούμε εδώ. Σε αυτή την κούπα. Σε αυτή την κούπα θα βάλω κανονικά τη ζάχαρη. Όση ζάχαρη θέλει ο καθένας ή αν δεν θέλετε και καθόλου ζάχαρη. Παραλίγο να μου χυθεί ο ελληνικός καφές γιατί δεν είχα καν το νου μου. Αφού έχουν περάσει 2 λεπτά, βάζουμε νερό μέχρι το υπόλοιπο, μέχρι τη μαύρη τέτοια εδώ. Και τα αφήνουμε άλλα 2 με 4 λεπτά. Θα σας πω όση ώρα περιμένω να περάσει ότι το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε αυτό, να μπήξουμε μέσα το φίλτρο, δηλαδή ανεβαίνει η Edward, και αυτό εδώ αφήνει τον καφέ από κάτω. Αλλά σε αυτό το βήμα μπορεί 1-2 κόκκι να περάσουν. Οπότε εγώ βρήκα το εξής να κάνω.
Παίρνω το μικρό μου το τέτοιο, το σουρωτήρι και παίρνω μια καθαρή πετσετούλα, χαρτοπετσετούλα, το βάζω έτσι εδώ και ρίχνω τον καφέ μέσα εδώ. Έτσι, αν τυχόν θέλει να πέσει κάποιο υπόλοιπο καφέ, δεν θα πέσει, αλλά θα μείνει στη χαρτοπετσέτα. Έτσι, όσους καφές πέσει στο υπόλοιπο από κάτω, είναι φουλ καθαρός. Πολύ επικοδομητικό βίντεο. Έχει τέτοιο, αντιλιά όχι. Αντικατόπτρεπεντεμπεντελμό. Οκ, τώρα αυτό υποτίθεται ότι έχει κατεβάσει κάτω αυτό. Αλλά... τώρα μπορείτε να το δείτε. Με χάρη για να βάλω το καφέ θεό. Και έτσι έχουμε ένα φουλ καθαρό καφέ φίλτρου. Α, εγώ άμα σηκωθώ δεν θα το δείτε. Άμα σας κατεβάσω την κάμερα μπορεί. Να το. Και έχω καφέ. Γαλλικό, για σου βανίλια, χωρίς να έχω μηχανή. Εγώ καλά δεν είμαι. Έχει την κεφαλογιά, έχει την κεφαλογιά. Περιμένετε να σας δείξω λίγο. Δεν είναι τέλειο το νησάκι μου. Ερμή. Ερμή. Ερμή, θα μπω στην κάμερα βλαμμένο. Ναι, Ερμή, δείξε πόσο καλό σκυλάκι είσαι. Ερμή. Ερμή, είσαι πάρα πολύ καλός. Ναι ρε, είσαι πολύ, ναι πολύ, πολύ. Έλα να σου φέρω το φίλο σου. Αυτός είναι ο φίλος του Ερμή. Έλα Ερμή. Μαζεύω κάθε μέρα από μία λάμπα. Μπαε μπάλα, λάμπα. Έλα. Ερμή, δείξε πόσο μ' ακούς. Πήγαινε στο κρεβάτι σου. Μπράβο, Ερμή. Μπράβο. Ερμή, κάτσε στο ένα πόδι. Δώσε μου το χέρι σου. Αγόρι μου, εσύ. Με έχει πιάσει πάλι η αλλεργία μου και μου έχουν σπάσει τα νεύρα. Καθόμουν τώρα και έκανα μία... κοιτάω στο monitor πάλι. Έκανα μία εκαθάριση στο κινητό μου. Καταρχάς, τι τέλειο επεισόδιο αυτό της κεφαλονιάς. Όσοι δεν είδατε το πρώτο μέρος, να ξέρετε πως ο Ευτύχης έχει ανεβάσει... νομίζω 10 λεπτά μετά που τελείωσε το επεισόδιο, ανέβασε και το επεισόδιο στο κανάλι του στο YouTube. Οπότε, αν θέλετε να το δείτε... μπορείτε να το δείτε εκεί και εκεί έχει και όλα τα επεισόδια από το Happy Traveler. Λοιπόν, και έκανα τώρα καθάριση στο κινητό μου και βρήκα κάποια screenshot που είχα κρατήσει για ένα βίντεο που ήθελα να κάνω με τις αδιάκριτες ερωτήσεις. Οπότε είπα, αφού κάνω καθάριση, να απαντήσω σε κάποιες από αυτές που, που μου είχατε κάνει στο Instagram. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση, δεν λέω ονόματα. Έχεις κάνει ποτέ πιπί σου σε μέρος που δεν έπρεπε? Δηλαδή πιπί μου εκτός της τουαλέτας, όλοι δεν έχουμε κάνει. Έχω κάνει όταν είμαι μικρή στο δρόμο, μεγάλη όχι δεν έχω κάνει. Ναι, δεν έχω κάνει. Που πηγαίναμε ξέρω εγώ κεφαλονιά ή διακοπές γενικότερα και... ήθελα να ουρίσω και σταματάγαμε ξέρω εγώ στην άκρη του δρόμου που εκεί ανοίγεις... τις δύο πόρτες, γίνεται ένα σκέπαστρο και μπαίνεις ανάμεσα σε αυτό το περιθώριο και κάνεις την ανάγκη σου. Πότε έδωσες το πρώτο φιλί? Το πρώτο μου φιλί το έδωσα 28 Οκτωβρίου. Δεν θυμάμαι όμως ποιο έτος και ήμουνα Δευτέρα Λυκείου. Πότε έκανες την πρώτη σου σχέση? Την πρώτη μου σχέση την έκανα λίγο διάστημα μετά από αυτό το φιλί. Οπότε ναι, κάπου εκεί, στα μέσα της Δευτέρας Λυκείου. Πόσες σχέσεις είχα, είχα. Είχα αυτή, μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Ο τέταρτος είναι ο Γιώργος. Κάθε πότε κάνεις μπάνιο, ανώνυμα. Ανώνυμα, όχι εγώ. Το καλοκαίρι κάνω κάθε μέρα. Το χειμώνα, επειδή κρυώνω πάρα πολύ, θα κάνω
κάθε δύο μέρες, κάπου εκεί. Έχεις σκεφτεί ερωτικά ποτέ αγόρι φίλη σου? Όχι. Ποτέ, αλλά μου έχει τύχει το αντίθετο. Φίλη μου να έχει δει ερωτικά αγόρι μου. Άκου τώρα εδώ τη φούλα διάκριτη ερώτηση. Γιατί δεν έχεις κάνει ακόμα παιδί? Θα αφήσω αυτόν που με ρώτησε με την απορία, έτσι. Να σκάσεις, να μην μάθεις. Ερωτάει η φίλη μου Χριστίνα, αγαπημένο... πώς να το πω για να μην φάω copyright, αγαπημένο παιχνίδι για την πράξη που συνάβουν οι δύο άνθρωποι συνήθως. Δεν έχουμε ανάγκη εμείς, Χριστίνα μου, τέτοια πράγματα διαβόλου. Πού εργάζεσαι είναι λίγο ασαφές, τουλάχιστον για εμένα. Μπορείς να πας στο βίντεο που έχω κάνει με το όσα πράγματα χρειάζεται να ξέρεις για μένα, από εκεί το αναλύω τελείως αναλυτικά. Υπάρχει κάποιος YouTuber που να συχαίνεσαι και αν ναι, ποιος? Υπάρχει κάποιος YouTuber που να συχαίνεσαι? Όχι. Δεν συχαίνομαι κανέναν YouTuber, γιατί κανένας δεν μου έχει κάνει τίποτα, ούτε έχω μαλώσει ποτέ με κανέναν. Υπάρχουν όμως άτομα τα οποία είναι λογικό να μην έχουμε... τα ίδια γούστα, να μην έχουμε την ίδια αισθητική, ξέρω εγώ, να μην ταιριάζουν τα χνότα μας που λέμε και στο χωριό μου. Αυτό, αλλά αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους, ούτε να μας αρέσουν, ούτε να αρέσουμε σε όλους. Πότε ήταν η πρώτη σου φορά? Η πρώτη μου φορά ήταν όταν ήμουν 18,5. Ειλικρινά δεν απαντάω άλλο τις ερωτήσεις με τα παιδάκια, ειλικρινά. Πόσα κιλά είσαι? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Πρέπει να είμαι 65, κάπου εκεί, 65-66, εκεί παίζω. Έχεις απατήσει ποτέ σύντροφό σου και σε έχει απατήσει ποτέ σύντροφό σου? Και αν ναι, πώς αντέδρασες? Έχω απατήσει και με έχουν απατήσει. Πώς αντέδρασα? Τίποτα, κυρία, δεν έκανα τίποτα. Γεια, τα λέμε. Πόσες φορές την εβδομάδα τελίτσες? Όλη την εβδομάδα, αν γίνεται, δεν γίνεται. Πολλές. Έχεις σκεφτεί να κάνεις βίντεο ASMR? Θα έχει γέλιο? Όχι, γιατί δεν θα αντέξω εγώ να το κάνω από τα γέλια. Θα ακούτε όλη την ώρα το γέλιο μου, δεν θα ακούτε. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είσαστε? Ελπίζω να είστε καλά. Το έκανα τώρα. Ποια ώρα της ημέρας σας αρέσει να συνουβρίσκεστε? Δεν το λέω όλο. Μου τον ταράξατε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, όταν είσαι παντρεμένος, που σημαίνει ότι βρίσκεσαι στο ίδιο σπίτι τις περισσότερες ώρες της ημέρας με τον σύντροφό σου, με τον άντρα σου, αυτό το πράγμα δεν έχει ώρες. Θα σου έρθει το πρωί, θα το κάνεις το πρωί. Θα σου έρθει το μεσημέρι, θα το κάνεις το μεσημέρι. Θα σου έρθει το απόγευμα, θα το κάνεις το απόγευμα. Θα σου έρθει το βράδυ, θα το κάνεις το βράδυ. Σου έρχεται όλες τις ώρες, το κάνεις όλες τις ώρες. Όταν όμως δεν μένεις μαζί με τον σύντροφό σου, είτε συγκατοικείς είτε είσαι παντρεμένος, οπότε βρίσκεστε συγκεκριμένες ώρες, δηλαδή όταν είχαμε απλά σχέση με τον Γιώργο, όταν ήμουν ελεύθερη πήγα να πω, όταν είχαμε απλά σχέση με τον Γιώργο που ο καθένας ήταν στο δικό του πατρικό σπίτι, ήταν βραδινές οι ώρες που το κάναμε, τώρα δεν έχω να σου πω ώρα. Ό,τι ώρα κάτσε ρε αδερφέ, την υγειά μας να έχουμε. Αν σε κεράτωνε ο άντρας σου, θα τον συγχωρούσες? Ωρε φίλε, θα πω όχι. Γιατί θα δει το βίντεο. Δεν ξέρω. Εξαρτάται τη φάση, τη στιγμή, το γιατί, το πότε. Δεν μπορώ να ξέρω. Δηλαδή, δεν θέλω να είμαι απόλυτη. Όχι. Ναι. Δεν μπορείς να το ξέρεις. Πλένεις πάντα τα δόντια σου πριν κοιμηθείς το βράδυ? Όχι. Πόσα χρήματα έχεις αυτή τη στιγμή που γυρίζεις βίντεο στο λογαριασμό σου? Ένα λεπτάκι να μπω. Αυτό τώρα είναι σωστό? Αυτή είναι αδιάκριτη ερώτηση. Αλλά αυτό σας είπα να κάνετε. Ένα λεπτάκι να βάλω το πιν μου. Α, τέλεια, το δείχνει και εδώ πάνω. Είμαι πλούσια. Τελευταία φορά που έκανες σεξ? Τώρα να πω σήμερα ή να πω χθες? Έχεις κρυφτεί ποτέ στο δωμάτιό σου ενώ είχατε επισκέπτες στο σπίτι? Σαν παιδί, ναι. Ροχαλίζεις το βράδυ? Όταν είμαι φουλ κομμάτια, έχει τύχει να ροχαλίζω. Έχεις μαλώσει ποτέ με τον Γιώργο σε σημείο που να σηκώσεις χέρια πάνω του? Τι πρότυπα οικογένεια είναι αυτά? Όχι, ούτε εγώ εκείνον, ούτε εκείνο σε μένα.
Ντρέπομαι που ρωτάω, αλλά επειδή θα μείνω με το αγόρι μου, τι κάνουμε με τις τρίχες? Ξυριζόμαστε συνέχεια? Για να μείνεις με το αγόρι σου, πάει να πει ότι έχετε περάσει σε ένα άλλο level. Δεν είναι ανάγκη να ματώσουν τα πόδια μας, εάν το κάνεις με το ξηραφάκι και να ξυρίζεσαι κάθε μέρα. Δηλαδή, αν είναι και λίγο, ρε παιδί μου, στο σημείο πριν αγγυλώσει, δεν πειράζει. Δεν είπα να γίνεις αρκούδα ή τίποτα άλλο, δεν ξέρω εγώ. Αλλά μην το φτάσεις στο άκρο, ούτε πριν καμία διάμεση κατάσταση. Δηλαδή, μην τρελαθείς. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε ότι αύριο θα φτιάξουμε μάλλον πιθανότατα μπισκότα. Χριστουγεννιάτικα, ωραία, πάρα πολύ έτσι και με σοκολάτα. Δεν θα τα κάνουμε sparkle και με χρώματα ζαχαροπλαστικής και με ζαχαρόπαστες και αγιοβασίλες και τέτοια. Όχι, απλά ωραία, λιτά μπισκοτάκια να τα φας, να τα βουτήξεις στο καφεδάκι σου. Τι ωραία, τι καλά. Οπότε, σας αφήνω και θα τα πούμε αύριο και μην ξεχάσετε να μου γράψετε link ή συνταγή ή οτιδήποτε για cupcakes κατά προτίμηση σοκολατένια για να τα φάει και ο Γιώργος, και αν έχετε και κανένα εύκολο frosting από πάνω θα είναι πάρα πολύ καλό. Αυτά και θα τα πούμε αύριο. Φιλάκια πολλά. Subscribe, yes of course. Like, yes of course. Combination, yes of course. The bell, ring the bell. And press the like button, yes, of course, and we will talk down to the comments, okay? Okay, see you tomorrow, yes, of course, me and my husband, okay, bye.